Some days it's hard to see. If I was a fool, or you a thief. Συνεργασία με στόχο τον καθαρισμό του βυθού του λιμανιού του Κατακόλου, καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, υλοποίησαν το Δημοτικό Λιμανικό Ταμείο Πύργο και ο Εθελοντικός Οργανισμός Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος We Dive, We Clean. Στο πλαίσιο του project Κατάκολο, δίτες του οργανισμού βούτυξαν στο λιμάνι της Μαρίνας του Κατακόλου με στόχο να συγκεντρώσουν σε ένα σημείο του βυθού όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο στερεών απορριμμάτων, η ανέλκυση των οποίων έγινε την επόμενη μέρα. Την Τετάρτη στο λιμάνι του Κατακόλου βρέθηκαν οι δίτες της ομάδας Χρύσανθος Χόρμπας, Γιώργος Πυρόπουλος και Άνθια Μέγα Χαβρέ, ξεκινώντας τις καταδύσεις στο λιμάνι της Μαρίνας από νωρίς το πρωί, ολοκληρώνοντας αργά το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποίησαν, ανακάλυψαν πολλά ελαστικά, σίδερα, κουτάκια αλουμινίου, γυάλινες συσκευασίες, κιούρτους ψαρέματος, πλαστικούς σωλήνες και πάρα πολλά ανθρώπινα απορρίμματα. Ευρήματα που φανερώνουν την αντιμετώπιση που δείχνουν οι άνθρωποι προς τη θάλασσα, που προφανώς θεωρούν κάτι σαν ένα χαλάκι κάτω από το οποίο μπορούν να κρύψουν τα απορρίμματά τους και τη συμπεριφορά τους πολλές φορές. Are you a thief? Made it through the maze to find my one in a million. And now you're just a picture from the story I'm living. And all I gave you is μας είναι κάτι συνηθισμένο να επιχειρούμε σε λιμάνια. Βέβαια το συγκεκριμένο λιμάνι, παρότι έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες, έχει πάρα πολύ θολούρα. Είναι η υφή του τέτοια, είναι έτσι το λιμάνι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μόλυνση. Για μας δεν είναι χειρατότητα και πήγαμε λίγο ψαχτά. Υπάρχουν αντικείμενα κάτω, όσο μπορούμε να απομακρύνουμε θα τα απομακρύνουμε. Κυρίως τι είδατε από αντικείμενα? Κυρίως έχει ελαστικά, έχει σίδερα παλιά, τα οποία προφανώς ένα κολονάκι έχουν πάει μέσα. Έχει κιούρτους, είναι λίγο ένας τρόπος ψαρέματος και λίγο αποκρέατα στα λιμάνια. Έχει κιούρτους εγκαταλειμμένους, έχει παλιά ρεμέζα εγκαταλειμμένα και διάφορα κουτάκια, ταυσιτικών, ποτήρια. Αυτά προέρχονται κυρίως από τις βάρκες, από τα σκάφη. Όλα αυτά προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν θα κάτσουμε να ξεχωρίσουμε ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, έχουν όλη ευθύνη. Με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε την πρόταση που μας έκανε η εθελοντική περιβαλλοντική ομάδα We Dive, We Clean για να μας κάνει ένα καθαρισμό στη λιμένο λεκάνη. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που έκαναν τα παιδιά είναι αποκαρδιώτικα. Αν δείτε δε στο χώρο της Μαρίνας που υποτίθεται ότι τον χρησιμοποιούν μάλιστα και εντός εισαγωγικών θα το βάλω άτομα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, γέρετε τις τρέλες.
Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν. Εμείς τους υποδεχτήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το αξίζουν. Και παράλληλα φιλοξενούμε στον τόπο μας και ένα συνεργείο της ΕΡΤ. Είναι ο δημοσιογράφος κ. Γιάννης Δάρας, ο οποίος επιμελείται το Out of the Books, ο οποίος καταγράφει όλες τις δραστηριότητες αυτής της ομάδας για να προβληθούν, γιατί πέραν από τη σημασία που έχει ο καθαρισμός και για μας και για αυτούς, έχει σημασία μεγάλη να μεταδώσουμε το πνεύμα του εθελοντισμού και να ευαισθητοποιήσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να φροντίσουν να μην κάνουν ρήπανση, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά παντού. Το αποτέλεσμα των καταδύσεων και της προσπάθειας των δυτών που έγινε με τη χρήση κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού αποκαλύφθηκαν την επόμενη μέρα, οπότε έγινε η ανέλκυση των απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν. Τα αποτελέσματα είναι τα συνήθεις που βλέπουμε πάντα σε κάθε λιμάνι. Λάστιχα, ότι δηλαδή βλέπεις από ένα λιευτικό, είναι από κάτω, τα κλασικά ας πούμε. Δεν είναι σε χειρότερη κατάσταση από τα άλλα, γιατί έχουμε πέσει σε λιμάνια που έχει κουτάκια. Μπουκάλια πλαστικά, δηλαδή περνάει ο κόσμος και πετάει. Εδώ δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Έχει όμως τα κλασικά που έχουν οι ψαράδες και τα πετάνε μέσα. Και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε. Δηλαδή, αν πετάνε εδώ, στο σημείο που παρκάρουν, φανταστείτε τι γίνεται μέσα. Τι μπορούν να πετάνε. Και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Αυτό είναι μια βουτιά 54-55 λεπτά. Δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή, αν είχαμε πέσει 3-4 ώρες, φανταστείτε τι γίνονταν εδώ πέρα. Αν θέλαμε να κάνουμε μια ολική εκαθάριση στο βυθό του λιμανιού του Κατακόλου, πόσες μέρες, πόσο δυναμικό, πόσοι άντρες θα χρειαζόντουσαν για να συμβεί αυτό? Αυτό, όπως και σήμερα, θέλει κόσμο. Δηλαδή, αν βουτήξουν δύο δίτες μέσα, κάνουν κατάδυση, θέλει τουλάχιστον 4-5 άτομα απ' έξω να τους βοηθάνε. Τουλάχιστον. Άρα, μιλάμε, αν έχουν 5 δίτες της ομάδας, θέλουμε τουλάχιστον 10-15 άτομα. Δηλαδή, ακούγεται υπερβολικό, αλλά έτσι είναι. Θέλει τουλάχιστον 15 άτομα. Δηλαδή, θέλει οργάνωση, δεν έρχεσαι απλώς. Γιατί καθαρίζεις όλο το λιμάνι. Ο Χρύσανθος Χορ μας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να υπάρξει μία ακόμη δράση καθαρισμού στο λιμάνι του Κατακόλου με μεγαλύτερο δυναμικό. Η ομάδα εθελοντών δυτών We Dive We Clean με τις δράσεις της αποσκοπής στην απαλλαγή του βυθού από σκουπίδια, πλαστικά και άλλα συντρίμμια. Στα 6 χρόνια ύπαρξής της έχει πραγματοποιήσει 160 δράσεις καθαρισμού, ανάμεσά τους πολλά λιμάνια, έχοντας καταφέρει να ανελκύσει δεκάδες τόνους απορριμμάτων από τους βυθούς των ελληνικών θαλασσών. Περισσότερα για την ομάδα, οι δράσεις του καθαρισμού της οποίας έχουν καλυφθεί ακόμη και από το Euronews, μπορείτε να δείτε στη σελίδα της στο Facebook.